Κύριε Αλεξόπουλε, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας είναι εδώ, είναι στο πάνελ. Εκεί στην Πάτρα εγώ έχω πει, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έχω δίκιο, ότι αυτό που κάνετε διαφορετικά από άλλα μέρη στην Ελλάδα είναι ότι μπορείτε να συνοηθείτε μεταξύ σας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και πράγμα σπάνιο στην Ελλάδα. Βέβαια, άλλη συζήτηση είχαμε έξω με κάποιους φίλους. Αλλά αυτό μπορώ να πω είναι ότι σε αυτό το θέμα έχουμε ομονοήσει. Και κυρίως εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, όπως φαίνεται, παρασυρθήκαμε από μια υγιή ιδέα που είχε μια ομάδα ανθρώπων. Και αυτός να διδάσκει και το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα συνέχεια στην κοινωνία μας. Εσείς πάντως έχετε δώσει τον τόνο σας και θα γίνετε σήμα κατά τεθέν. Σας είπα, ο ΣΤΕΑΣ ήταν στο καρναβάλι, για το ΠΙΚ ίσως να είναι ο Πουρναράκης στην πορεία. Ό,τι βλέπω λέω. Και εγώ ό,τι βλέπω λέω, αλλά το χαμόγελο που είδατε όταν παρουσιάστηκε αυτός ο γύρος που είδαμε τηλεοπτικά και βέβαια η μεγάλη βοήθεια προσέφερε η Νόβα προκειμένου να γίνει γνωστό το συγκεκριμένο άθλημα αλλά και η συγκεκριμένη πίστα στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση, πιστέψτε με, με το ζωντανό. Το χαμόγελο λοιπόν αυτό, φανταστείτε το να είναι μόνιμα τις δύο ημέρες σε όλους τους θεατές που δωρεάν παρακολουθούν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αγώνα, αναμέτρηση με τον εαυτό εννοώ, ο καθενός συμμετέχοντος. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις μικρά παιδιά να εμπεδώνουν την ιδέα αυτού του είδους του αθλητισμού, του μηχανοκίνητου, σε μια πόλη που έχει παράδοση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είπατε πολύ σωστά ότι ο ΑΟΠ είναι αυτός ο οποίος χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν τίποτα. Και μας δίνει και εμάς ένα κουράγιο να καταδείξουμε πόσο είναι αναγκαίο να γίνει το μεγάλο όνειρο για εμάς η πίστα στην Χαλανδρίτσα, που είναι ένα έργο πια πιο όριμο από ποτέ. Και σε αυτό βέβαια συνέβαλε πάρα πολύ η ιδέα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, αναγκαστικά ίσως, το αγκάλιασαν και οι φορείς, κάποιοι άλλοι πίστευσαν περισσότερο και το κινούμε και νομίζω πάει καλά. Είναι όμως, μου δίνεται η ευκαιρία την καρδιά της Αθήνας και για αυτόν τον θεσμό που όλοι μας τον έχουμε αγκαλιάσει, άσχετα αν έχουμε αυτός ο παραλογισμός της ελληνικής γραφειοκρατίας δεν επιτρέπει ακόμα αυτά τα οποία θέλει η περιφέρεια, για παράδειγμα, να δώσει στους διοργανωτές να το έχει καταφέρει. Όμως δεν γίνεται να πάει πίσω. Αυτός ο θεσμός θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει γιατί 5 χρόνια τώρα πέτυχε. Και πέτυχε γιατί έγιναν κοινωνοί πολλοί και όχι μόνο πατρινοί. Συνεπώς, αυτό μπορώ να πω είναι ότι είμαι σίγουρος ότι το έκτο ΠΙΚ θα πάει ακόμα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακόμα θα θελήσουν να έρθουν να δουν αυτή την υπέροχη διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας και να χαμογελούν αυτές τις δύο ημέρες με αυτό το ανυπέρβλητο θέαμα που παρακολουθούν. Και η περιφέρεια βέβαια, ως οφείλει και ο Δήμος, η αυτοδιοίκηση γενικά, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την πορεία, γιατί η κοινωνία αυτό θέλει.